Ουσιαστικά αποκομμένη είναι από τον έξω κόσμο η Μαριούπολη, με ανθρωπιστικές οργανώσεις να προειδοποιούν ότι η κατάσταση για τους πολίτες είναι απελπιστική. Το πρωί της Πέμπτης, λεωφορεία γεμάτα με είδη πρώτης ανάγκης ξεκίνησαν το επικίνδυνο ταξίδι από τη Ζαπορίζια προς το υποπολιορκία λιμάνι της Αζοφικής. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι από την έναρξη των βομβαρδισμών έχουν σκοτωθεί περίπου 1.300 άτομα. Το Associated Press μετάδωσε εικόνες από εργάτες του Δήμου που εναποθέτουν ανθρώπινες σωρούς σε μαζικούς τάφους, καθώς καθίσταται αδύνατη η ταφή των νεκρών σε ατομικούς τάφους. Το μόνο που θέλω είναι όλο αυτό να τελειώσει. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται και ποιος το ξεκίνησε. Κατάρας αυτούς που το ξεκίνησαν. Προσπαθώ να συνεχίσω να ζω. Ηλεκτροδότηση και υδροδότηση δεν υπάρχουν. Οι πολίτες ψάχνουν να βρουν νερό σε πηγάδια ή ανάβουν φωτιές και λιώνουν χιόνι. Όσοι έχουν υπόγειο, όσο μικρό κι αν είναι, κοιμούνται εκεί για μεγαλύτερη ασφάλεια. Όλοι ζουν όμως διαρκώς με τον τρόμο. Με λένε Τατιάνα Μπόνταρ. Τα παιδιά μου είναι ακόμα ζωντανά. Έχω 9 παιδιά. Προσευχηθείτε για τη Μαριούπολη. Μας βομβαρδίζουν από κάθε κατεύθυνση. Προσευχηθείτε για μανάδες και παιδιά, σας παρακαλώ. Είναι πολύ δύσκολα εδώ. Δεν έχουμε νερό, φαγητό ή ρεύμα. Είναι πολύ τρομακτικό αυτό που περνάμε. Ο βομβαρδισμός του μεευτηρίου και του νοσοκομείου Πέδων από τις ρωσικές δυνάμεις προκάλεσε οργή και διεθνή κατακραυγή, που όμως δεν στάθηκαν αρκετά για να διασφαλιστεί η εκένωση των αμάχων από τη Μαριούπολη.